Αφιερωμένη στην πολυπολιτισμική φιλία και τη διαφορετικότητα, είναι και φέτος για έκτη συνεχή χρονιά η τελευταία Κυριακή του χρόνου, όπου ο Δήμος Ρεθύμνου διοργανώνει την γιορτή φιλίας. Η ώρα έναρξης εκδήλωσης θα είναι στις 4 το απόγευμα, ξεκινώντας από το παιδικό πρόγραμμα στον πρώτο όροφο και θα συνεχίσει στις 6 με την έναρξη του προγράμματος για ενήλικες στην κεντρική αίθουσα. Εκτός από τις καλλιτεχνικές παρουσίες που θα δείξουν διάφοροι λαοί από τις πατρίδες τους, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τις γαστρονομικές τους συνήθειες, αφού στο πλούσιο πουφέ που θα παρατεθεί θα υπάρχουν δέσματα από διαφορετικά μέρη της γης. 3 χρόνια το ξέρω αυτή τη γιορτή. Δύο φορά το πήγα με δικό μου παιδιά και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί και το παιδιά κάνει χαρούμενοι και άνθρωποι από όλα τα χώρια διαφορετικά θα έρθουν. Και είναι ένα πολύ χαρούμενο βράδυ. Και για αυτό το πρώτο χρόνο προσπαθώ εγώ να βοηθήσω να το κάνω αυτό το πάρτι. Το ραντεβού έχει δοθεί στις 4 το απόγευμα στο σπίτι του πολιτισμού, όπου οι εκδηλώσεις ξεκινούν με παιδικό πρόγραμμα και συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ με μουσική, χορό και κουζίνες από όλο τον κόσμο. Το στίχημα που έχουμε βάλει για αυτή την ημέρα αγάπης να πραγματοποιείται χωρίς να χρειάζονται χρήματα. Στο τέλος του παιδικού προγράμματος, ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά που θα παραβρεθούν. Ήθελα να βοηθήσουν και άλλα παιδιά μπορούν να έχουν άλλα δώρα. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τόσο πλούσια Χριστούγεννα από όλους. Και μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε λίγο, όλοι τα παιδιά να είναι χαρούμενα και να έχουν. Το ατμόσφαιρα λίγο αλλάξε με κρίση. Αλλά νομίζω ανθρώποι είναι ζεστοί συνέχεια, νομίζω. Και δεν σε ρωτήσουν, δεν είναι τόσο σημαντικό από πού είσαι, τι γλώσσα μιλάς, πόσο ελληνικά μιλάς, γιατί κάνουμε και λάθος, ναι, και παιδιά μας να μαθαίνουν ελληνικά. Αλλά αυτό είναι πολύ όμορφο. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι διοργανωτές απίθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στη γιορτή φιλίας των λαών, όπου αναδεικνύονται οι διαφορετικές κουλτούρες που συνυπάρχουν αρμονικά στο Δήμο Ρεθύμνου.